Οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Θα μας πείτε λιγάκι πώς δημιουργείται. Είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα. Είναι αλλοιώσεις στον χόντρο, στα άκρα των οστών. Στα άκρα των οστών που δημιουργούν την άρθρωση του γόνατος. Οι αιτίες που δημιουργούν είναι πάρα πολλές. Ταλαιπωρείται πάρα πολλοί κόσμος, και άντρες και γυναίκες. Συνήθως ηλικιωμένοι άνθρωποι εμφανίζουν μεγαλύτερα προβλήματα με την πάθηση αυτή. Όμως μπορεί να εμφανιστεί και σε μικρότερους ανθρώπους από διάφορες επεμβάσεις στην άρθρωση του γόνατος που έχουν κάνει στο παρελθόν. Οπότε με την πάροδο των ετών εμφανίζεται η οστεοαρθρίτιδα γόνατος ή σε πιο σπάνιες περιπτώσεις λόγω κάποιου μικροβίου που μπορεί να εισέλθει στην άρθρωση του γόνατος. Υπάρχουν κάποιες άλλες πιο ιδιαίτερες καταστάσεις όπου. Και εννοούμε παθήσεις όπου μπορεί να αναπτυχθεί η οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Οι αλλοιώσεις γενικά λοιπόν που εμφανίζουν στους χόντρους των οστών δημιουργούν τις φλεγμονές αυτές και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να ονομάζουμε την πάθηση αυτή οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Τα συμπτώματα της οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι αρκετά. Βασικό είναι ο πόνος, ο οποίος ταλαιπωρεί τον ασθενή και κατά τη διάρκεια της νύχτας, αλλά και κατά τη διάρκεια της βάδισης. Άρα λοιπόν πρέπει να βρούμε κάποιον τρόπο να τον αντιμετωπίσουμε. Είναι το οίδημα, το οποίο αναπτύσσεται και δημιουργεί και αυτό με τη σειρά του προβλήματα και δυσχέρεια και δυσφορία στον ασθενή. Ερυθρότητα, πάρα πολλές φορές παρατηρούμε ένα γόνατο το οποίο είναι εκτός από διογκωμένο και κόκκινο. Και αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Και βέβαια συνολικά η δυσκολία στη βάδιση, όπου αναγκάζει τον ασθενή να αλλάξει την ποιότητα ζωής του και να απέχει από πάρα πολλές φυσικές κινήσεις και φυσικές δραστηριότητες. Η διάγνωση, κύριε Μουτζούρη, πώς γίνεται? Ο ασθενής που έχει οστεοαρθρίτιδα γόνατος οδηγείται σε κάποιον γιατρό. Ο γιατρός ακούει τα συμπτώματα από τον ασθενή και κάνει κάποια κλινική εξέταση, ελέγχει και οδηγεί τον ασθενή του σε κάποιον ακτινολογικό έλεγχο ώστε να δει την απόσταση που έχουν μεταξύ τους οι αρθρικές επιφάνειες. Πρακτικά οι αρθρικές επιφάνειες είναι τόσο κοντά μεταξύ τους που εφάπτονται ώστε να υπάρχουν τριβές και έτσι αναπτύσσεται ο οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Σε πιο δύσκολες καταστάσεις, για ιδιαίτερους λόγους, ο γιατρός μπορεί να ζητήσει κάποια μαγνητική τομογραφία ώστε να ελέγξει εκτός από τους χόντρους και άλλες δομές του γόνατος ώστε να κάνει μια πιο πλήρη διάγνωση. Γενικά λοιπόν με τον ακτινολογικό έλεγχο και σε πιο δύσκολες περιπτώσεις με μια μαγνητική τομογραφία παίρνουμε τις απαντήσεις που θέλουμε και έχουμε την κατάλληλη διάγνωση. Πώς θα αντιμετωπίσουμε? Ο ορθοπαιδικός γιατρός, αφού έχει κάνει τη διάγνωση και ξέρει ακριβώς τις αλλοιώσεις που υπάρχουν στην άρθρωση του γόνατος, δίνει κάποια κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, εφόσον του το επιτρέπουν οι συνθήκες για τον ασθενή του, ώστε να τον βοηθήσουν στην ανακούφιση από τον πόνο και στην ελάττωση του ειδήματος. Εάν κρίνει εκείνος, συστήνει ένα πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και από εκεί και πέρα ο φυσικοθεραπευτής ελέγχει τα διάφορα συμπτώματα, βλέπει την εντολή του γιατρού, συζητάει με τον γιατρό και φτιάχνει ένα κατάλληλο πρόγραμμα ψυχοθεραπείας που έχει σαν σκοπό την ελάττωση του πόνου, τη μείωση του ειδήματος, την ενδυνάμωση της περιοχής ώστε να ξαναγίνει λειτουργική η άρθρωση χωρίς πόνο. Ο φυσικοθεραπευτής χρησιμοποιεί την ηλεκτροθεραπεία, τα φυσικοθεραπευτικά υπέρυχα, τα φυσικοθεραπευτικά λέιζερ και ένα πρόγραμμα ειδικό κινησιοθεραπείας και ενδυνάμωσης του τετρακεφάλου που είναι η βασική μυϊκή ομάδα του γόνατος ώστε να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που έχει. Τα τελευταία χρόνια γίνονται και άλλες εφαρμογές, χρησιμοποιούνται πιο ισχυρά λέιζερ, χρησιμοποιούνται ισχυρά μαγνητικά πεδία, κλασικά μαγνητικά πεδία, πάρα πολλές φορές και διάφορες μορφές και τρόποι άσκησης μέσα στο νερό ώστε να αντιμετωπίσει και την φλεγμονή που υπάρχει, αλλά και βέβαια και να μειώσει το ίδημα που εμφανίζεται στην άρθρωση και με το ασκησιολόγιο του να δυναμώσει την περιοχή ώστε να κάνει τη ζωή του ασθενή του πιο ποιοτική και να τον επαναφέρει στην καθημερινότητά του. Σε περίπτωση που οι αλλοιώσεις είναι πάρα πολύ μεγάλες, τότε ο γιατρός ορθοπαιδικός εκτελεί χειρουργικές επεμβάσεις και οδηγούμαστε στην ολική αρθροπλαστική γόνατος, όπου και πάλι μετά ένας φυσικοθεραπευτής με το κατάλληλο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας επαναφέρει τον ασθενή στην καθημερινότητά του και στην λειτουργικότητά του. Στον ασθενή στον οποίο έχει γίνει η διάγνωση οστεοαρθρίτιδας γόνατος πρέπει να εφαρμοστεί, όπως είπαμε, το κατάλληλο πρόγραμμα φυσικοθεραπείας.
Ο ίδιος θα πρέπει να ακολουθήσει τις συμβουλές του φυσικοθεραπευτή με το πρόγραμμα ασκήσεων, ώστε να δυναμώσει καλά την κατάλληλη μυϊκή ομάδα και η άρθρωση έτσι να ανακουφιστεί από το έδημα και από το πόνο. Θα πρέπει καθημερινά να εκτελεί κάποιες ασκήσεις στο σπίτι του, αυτές που θα το έχει δείξει ο κάθε φυσικοθεραπευτής. Επίσης, σε περίπτωση που υπάρχει ένα πρόγραμμα φαρμακευτικής απαγωγής από τον γιατρό, θα πρέπει να είναι πιστός σε αυτό, διότι και τα φάρμακα και οι φυσικοθεραπείες έχουν τον κατάλληλο σκοπό και ρόλο. Αυτό που έχει μεγάλη σημασία και θα πρέπει να τονίσουμε, είτε αν ένα πρόβλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο είτε πάρα πολύ μικρό, θα πρέπει να μην το παραμελούμε. Δηλαδή, όταν το γόνατό μας πονάει έστω και λίγο, θα πρέπει να μην είμαστε αδιάφοροι σε αυτό το πόνο, γιατί επειδή ακριβώς η οστεοαρθρίτιδα γόνατος είναι ένα εκφυλιστικό νόσημα χρόνιο εξελισσόμενο, επειδή οι αλλοιώσεις λοιπόν προχωρούν, θα πρέπει να μην είμαστε αδιάφοροι ακόμα και σε αυτόν τον μικρό πόνο. Θα πρέπει να τον αντιμετωπίσουμε με τους τρόπους που προαναφέραμε, ώστε όταν μεγαλώσουμε να μην έχουμε πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. Αυτά είναι τα βασικά που πρέπει να προσέχει κάποιος. Σημαντικό ρόλο επίσης κάποιες φορές παίζει και η διατροφή. Το να ακολουθήσουμε μια υγιεινή διατροφή, αυτό που λένε και κάποιοι μεσογειακοί διατροφή, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οι τροφές που είναι εντός εισαγωγικών τοξικές έχουν δείξει διάφορες μελέτες ότι αυξάνουν την ταχύτητα ανάπτυξης της οστεοαρθρίτιδας γόνατος.